να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι και χαρά και τιμή. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στην γειτονική Τουρκία και τη Συρία τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή τους μεγάλους σεισμούς. Σήμερα ο ριζοσπάστης ζητά να σταματήσει το εμπάργκο και να σταματήσουν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσει βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Συρίας. Θέλω να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός, να μας πείτε ποια είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για το θέμα. Πρόκειται για ανίποτη τραγωδία πραγματικά και για το λαό της Τουρκίας και για το λαό της Συρίας. Και από την πρώτη στιγμή, όπως ξέρετε, μιλήσαμε ότι πρέπει να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη προς τους δύο αυτούς γειτονικούς λαούς και σε τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, σκεπάσματα, σε αίμα που χρειάζονται. Ήδη αποστολές στέλνονται από γιατρούς από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών σε συνεννόηση με το Υπουργείο, και εμείς θα δούμε αποστολές συντρόφων μας εκεί. Έχουμε επαφή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Συρίας, ενημερωνόμαστε για την κατάσταση, η οποία πραγματικά είναι τραγική. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, θα είναι πολύ πάνω και από αυτούς που τους υπολογίζουν οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής οι επίσημες, από ό,τι μας λένε τα δύο κόμματα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Και φυσικά πρέπει εμείς από την πρώτη στιγμή, είπαμε, πρώτα όσον αφορά το λαό της Συρίας, πρέπει να αρθεί αμέσως το εμπάργκο που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ κατά της Συρίας, της κυβέρνησης της Συρίας, που πλήττει φυσικά το λαό της Συρίας λόγω του πολέμου και των εχθροπραξιών εκεί για πολλά χρόνια τώρα. Είναι κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να αρθεί το εμπάρκο και να πάνε τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, αποστολές, αίμα, οτιδήποτε χρειάζεται και ο λαός της Συρίας. Όπως επίσης θα ήθελα να σχολιάσω ότι είναι απαράδεκτη και η στάση του Ερντογάν, της κυβέρνησης της τουρκικής, που την ώρα που συμβαίνει αυτή η τραγωδία, που υπάρχει αλληλεγγύη από άλλες χώρες, άλλους λαούς που προσπαθούν να βοηθήσουν το λαό της Τουρκίας, αυτοί βομβαρδίζουν. Σε σεισμόπληκτες περιοχές πάει και βομβαρδίζει τους Κούρδους, και βεβαίως όπως επίσης ήταν και απαράδεκτη η άρνηση να αποσταλεί βοήθεια από την Κύπρο που έγινε από την πρώτη μέρα. Τώρα, θέλω να έρθω στο θέμα που χθες συζητήθηκε στη Βουλή. Να έρθω δηλαδή στο θέμα της τροπολογίας με την οποία μπαίνει μπλόκο στην εκλογική κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη. Οι πολίτες αναρωτιούνται, και δίκαια, γιατί δεν κατάφεραν τα πολιτικά κόμματα να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να εμφανιστεί η Βουλή στο συγκεκριμένο θέμα με μια τεράστια πλειοψηφία να μπλοκάρει τους νεοναζί και τους φασίστες από την είσοδό τους στη Βουλή. Ναι, κοιτάξτε, για τα άλλα κόμματα θα απαντήσουν οι εκπρόσωποι τους. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να απαντήσει, εμείς θεωρούμε ότι ήταν στην ίδια κατεύθυνση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και προκαλεί εντύπωση για τη στάση του εκεί με το παρόν που ψήφισε, διότι ήταν στην ίδια γραμμή ουσιαστικά και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία την έκανε αποδεχτεί ως ένα βαθμό και η Νέα Δημοκρατία, βρήκαν δηλαδή μια μέση οδό, είναι στην ίδια κατεύθυνση. Όσον αφορά το κόμμα μας, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας καταρχάς και μετά σε συνέχεια η τροπολογία που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους. Η ρύθμιση που έγινε ουσιαστικά επιδιώκει να ανοίξει γενική συζήτηση περί κομμάτων που εξυπηρετούν ή που δεν εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, και μάλιστα με απαράδεκτες γενικεύσεις για να στεγαστεί αυτή η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων.
η ρύθμιση, για παράδειγμα, προβλέπει έλεγχο των κομμάτων για ένα περιόριστο αριθμό αδικημάτων, για το αν υπάρχουν δηλαδή στο πρόσωπο ενός υποψήφιου ή ενός μέλους της διοίκησης του κόμματος κλπ. Οποιοδήποτε κόμματος, καθώς και έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας των κομμάτων. Και αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρχαν και υπάρχουν και στην τελική πρόταση, υπήρχαν και στις δύο προτάσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν διαφορετική αφετηρία βέβαια, διαφορετικό σκεπτικό, σύμφωνοι, όμως οδηγούσαν στο ίδιο αποτέλεσμα. Λέτε ότι και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στη θεωρία των δύο άκρων. Βεβαίως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το άρθρο με την τροπολογία του 187α του ποινικού κώδικα, που τελικά μπήκε βέβαια, το έχει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το γνωστό τρομονόμο, ο οποίος για παράδειγμα μιλάει ότι η διατάραξη συγκοινωνιών σε μια απεργία, σε μια κινητοποίηση, ή η διατάραξη της κοινής ησυχίας και γαλήνης της κοινωνίας και των πολιτών είναι τρομοκρατική πράξη. Γι' αυτό μιλάει ο τρομονόμος. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο νόμος που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση τον έχει αποδεχτεί και τον έχει περάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο, αναφέρεται και σε εγκλήματα κατά του ολοκληρωτισμού. Λοιπόν, σε εγκλήματα όχι, του ολοκληρωτισμού τέλος πάντων. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό ακόμα και ελπίζω δεν θα το έχουμε ποτέ, αλλά ολοκληρωτισμό βάζει ναζισμό, κομμουνισμό, φασισμό, σοσιαλισμό. Αυτή είναι η λογική. Γιατί δήθεν έχει τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπου ήταν υπό την επίρρεια της Σοβιετικής Ένωσης τότε, οι οποίες τις κατέρευσαν, και βέβαια υπάρχει μια ιστορική συνέχεια, παραμύθια δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο. Όταν θέλει ένας δικαστής με βάση αυτό να δικάσει ένα κομμουνιστικό κόμμα, ένα άλλο κόμμα προοδευτικό, σοσιαλιστικό ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει. Και γίνεται αυτό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι είναι η επίσημη λογική. Η αλλαγή των συσχετισμών ή η αλλαγή μιας κατάστασης, ακόμα και των κυβερνήσεων που υπάρχουν στο κοινοβουλευτικό αστικό σύστημα, μπορεί να οδηγήσει αύριο και σε τέτοια αντιμετώπιση απέναντι στο ΚΚΕ, απέναντι σε άλλα πολιτικά κόμματα, που καμία βέβαια σχέση δεν έχουν με αυτό που ονομάζουμε ατομική τρομοκρατία, τρομοκρατικές πράξεις και όλα αυτά που από την αρχή το ΚΚΕ έτσι κι αλλιώς καταδίκαζε την ατομική τρομοκρατία, και μάλιστα μιλούσε ότι είναι ενεργούμενα του ίδιου του κράτους και του παρακράτους και διαφόρων υπηρεσιών όλοι αυτοί που κάνουν τέτοιες ατομικές πράξεις τρομοκρατίας. Και για να συκοφαντήσουν βεβαίως το γνήσιο εργατικό λαϊκό κίνημα τις δίκαιες διεκδικήσεις, όπως έχουν καθήκον και υποχρέωση να κάνουν όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, οι υπεύθυνοι άνθρωποι, για να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Τώρα, επομένως καταλαβαίνω, γραμματέα, καταλαβαίνω κύριε Κουτσούμπα, ότι θεωρείται υποκριτικό το παρόν του ΣΥΡΙΖΑ, ότι απλώς δεν ήθελε να ψηφίσει ναι επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι, προφανώς δεν ήθελε να ταυτιστεί εντός εισαγωγικών με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν έχεις ίδια στρατηγική γραμμή, όταν έχεις ίδιο ουσιαστικά σκεπτικό, πολιτική άποψη που ακουμπάει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακουμπάει και στα νομοσχέδια και στις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει φέρει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ή που έχει ψηφίσει αυτά που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία, 50% των νομοσχεδίων που έχει φέρει, που άπτονται και τέτοιων ζητημάτων, βεβαίως του είναι δύσκολο προεκλογικά και θέλει να αποστασιοποιηθεί για να πει ότι κάνει και αυτό στην αντίστασή του. Η πραγματική αντίσταση όμως σε τέτοιες μεθοδεύσεις ή στο άνοιγμα τέτοιων επικίνδυνων δρόμων, όπως λέμε εμείς, δεν είναι συνεπή στάση. Άλλωστε τον έχουμε συνηθίσει τον ΣΥΡΙΖΑ για την ασυνέπειά του. Τώρα θέλω να σταθούμε στο θέμα που απασχόλησε τους τελευταίους μήνες έντονα την πολιτική ζωή, το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
έχουν δοθεί κατά τη γνώμη σας πιστικές εξηγήσεις από την κυβέρνηση, και ιδίως έχουν δοθεί πιστικές εξηγήσεις και για τις παρακολουθήσεις που αφορούν το δικό σας κόμμα, το ΚΚΕ. Για τίποτε δεν έχει δοθεί εξήγηση ουσιαστική, πραγματική και αληθινή. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι, και αυτό που επιμένουμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι είναι αυτά τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε πριν, έχουν βάλει την υπογραφή τους σε ένα απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που ουσιαστικά έχει εισάγει αυτό το βούρκο των παρακολουθήσεων. Δεν βελτιώθηκε αυτό, γραμματέα, με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν? Όχι, η όποια μικρή βελτίωση έγινε δεν αλλάζει την ουσία του προβλήματος. Πάλι ισχύει το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και αυτό το είπαν με όλους τους τόνους όλοι οι επίσημοι εκπρόσωποι και από το βήμα της Βουλής. Είναι αυτό ακριβώς το πλαίσιο που είτε καθοδηγεί, αν θέλετε να πω αυτή την έκφραση, είτε οπωσδήποτε συγκαλύπτει τέτοιες υποθέσεις κραυγαλαίες, όπως αυτές που αναδείχθηκαν στη Βουλή για συγκεκριμένα άτομα, που είπε και κατήγγειλε με την επιστολή του ο πρόεδρος της ΑΔΕ, ο κύριος Ράμος, χωρίς φυσικά να αναφέρεται σε ονόματα, αλλά τους φωτογράφησε τέλος πάντων, αλλά και η υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που είναι, αν θέλετε, από πολλές απόψεις πολύ σοβαρότερο, γιατί ήταν ένα ολόκληρο κόμμα που παρακολουθούνταν. Δηλαδή, εγώ ο ίδιος, το πολιτικό γραφείο, η κοινοβουλευτική ομάδα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, με τους ανθρώπους, τα άλλα πολιτικά κόμματα που συζητούσαμε μέσα από τα τηλέφωνα των γραφείων και λοιπά. Για ποια περίοδο μιλούμε για την παρακολούθηση του ΚΚΕ? Μιλάμε από το 2016, οπότε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2016 μέχρι το 2019, δηλαδή για 3 χρόνια, υπήρχαν συνεχή αλλεπάλληλα καταγγελόμενα κρούσματα, τα οποία κατατέθηκαν με στοιχεία και μάλιστα βρέθηκαν και αριθμοί από τους υπεύθυνους εκεί που κάναν την έρευνα, αλλά που υπήρχε η εικόνα ότι είναι από το εξωτερικό προέρχονται ή εμφανίζονται ότι εκτράπηκαν από το εξωτερικό, αν και μπορεί να είχαν γίνει και από την Ελλάδα οι παρακολουθήσεις αυτές. Οπότε χρειαζόταν δικαστική συνδρομή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να προχωρήσει αυτή την έρευνα στην ουσία της. Έμενε για 3 χρόνια στα συρτάρια τους επί της ουσίας. Δεν ζητήθηκε δικαστική συνδρομή από συγκεκριμένες χώρες που έλεγαν οι υπεύθυνοι και που κατήγγειλαν και οι αστυνομικοί που το χειρίστηκαν και οι εκπρόσωποι των εταιριών τηλεφωνίας κλπ. Και βεβαίως σε συνέχεια είχαμε από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2021, οπότε έγινε και η τελευταία καταγγελία, αλλεπάλληλες επίσης παρακολουθήσεις, κρούσματα τέτοια. Και συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία στην ίδια ρότα φυσικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε αυτό το θέμα βλέπετε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν πρόκειται να αποφύγει κανείς την απόδοση ευθυνών, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε εκείνα τα κόμματα που έχουν βάλει την υπογραφή τους και έχουν χειριστεί αντίστοιχα τέτοιες καταγγελίες, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε, να αποκαλύπτουμε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά ελπίζουμε ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει από αυτά και θα φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο νομικό πλαίσιο, αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο της αδιαφάνειας, των παρακολουθήσεων, του αυταρχισμού, της συγκάλυψης. Έρχομαι στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, τα θέματα που φαίνεται ότι είναι τα πρώτα στο ενδιαφέρον των πολιτών εν ώψη των εκλογών. Θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, κύριε Κουτσούμπα, γραμματέα, να κάνει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση
σε σχέση με τις αυξημένες τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία του βενζινάδικου. Και τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει? Ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ συγκεκριμένα για το θέμα της ακρίβειας? Θα μπορούσε να κάνει αν είχε άλλη πολιτική και αν έβαζε το δάχτυλο επί των τύπων των Νείλων. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση με την πολιτική που έχει, όπως και οποιαδήποτε άλλη τέτοια κυβέρνηση. Διότι, για παράδειγμα, η υλοποίηση των προτάσεων του ΚΚΕ που τις απέρριψαν, εμείς καταθέσαμε και προτάσεις νόμου και τροπολογίες, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ, άλλων φόρων, η πρόταση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει την ακρίβεια της ανατιμήσεις η εργατική η λαϊκή οικογένεια, είναι ενταγμένες και σε μια διαφορετική ριζικά πολιτική κατεύθυνση. Γιατί αν δεν δούμε την ακρίβεια ως αποτέλεσμα της ίδιας αυτής της ανάπτυξης που ακολουθείται, η οποία έχει όνομα, είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, αν δεν δούμε τις πραγματικές αιτίες και τους μηχανισμούς που εκτινάσουν τις τιμές της ενέργειας και σε άλλους τομείς, που είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, που είναι η περιβόητη πράσινη μετάβαση, που είναι η λαϊλασία, η φορολαϊλασία με παράλληλο χτύπημα και καθήλωση των μισθών, και αυτές οι αιτίες δεν είναι εισαγόμενες. Ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πόλεμος, για παράδειγμα, του Πούτιν στην Ουκρανία απλά επιδείνωσε ή επιτάχυνε αυτές τις διαδικασίες του πληθωρισμού, των ανατιμήσεων, τις ενεργειακές στόχες. Ισχύουν για όλους και για την Ελλάδα, που είναι πλήρως ενταγμένη στην ευρωενωσιακή αγορά και στις δομές και στους μηχανισμούς που αποτελούν και αυτούς που πυροδοτούν την όλη ακρίβεια. Για παράδειγμα, η πρόταση που λέει ότι η κρατική τάχα ΔΕΗ κατά 51% είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΜΕΡΑ25 κάποιων άλλων κομμάτων, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αυτής αγοράς και με κριτήριο τα κέρδη των μετόχων της. Μα έτσι λειτουργούσε η ΔΕΗ και της προηγούμενης κυβέρνησης και πιο πριν, και στήριξαν τα καρτέλ της ενέργειας. Πουλούσαν ρεύμα κάτω από το κόστος, πρωτοστάτησαν στην επιζήμια πολιτική της απολιγνητοποίησης εν ονόματι της πράσινης μετάβασης και πράσινα άλογα και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει αυτό το σχέδιο μείωση στο ΦΠΑ, κατάργηση του ενιοφόρου κατανάλωσης κλπ, μια σειρά μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών κλπ, των λαϊκών στρωμάτων, έχει να κάνει και με μια συνολικότερη πολιτική. Όταν διατηρείς το χρηματιστήριο ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχεις το εμπόριο ρήπων, όταν έχεις τα πρόστιμα και που βάζεις σε μια σειρά ζητήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ, τότε είναι δώρον άδωρον αυτό. Και φυσικά χρειάζεται μια συνολική πολιτική. Για παράδειγμα, εμείς δεν είμαστε ενάντια στο πράσινο, στην προστασία του περιβάλλοντος. Όμως σήμερα δεν μπορεί να καταργείς το λιγνίτι και να μην προβλέπεις και τώρα να τρέχεις από πίσω να ξαναλειτουργείς τα εργοστάσια στην Πτολεμαΐδα. Λοιπόν, ο λιγνίτης που μπορούσε να είναι φτηνή ενέργεια αν δεν είχε όλα αυτά τα πρόστιμα και λοιπά λόγω της πράσινης υποτίθεται πολιτικής, υπάρχουν τα μέτρα, υπάρχουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα σήμερα να προστατευτεί το περιβάλλον, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή φτηνή πηγή ενέργειας, γιατί έχει τέτοιο πλούτο ορυκτό η Ελλάδα. Έχει λιγνίτη, μπορούσε να αξιοποιηθεί. Όπως επίσης μπορείς να αξιοποιήσεις τη χώρα μας, αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτές που ονομάζουν, αυτό που ονομάζουν πράσινη ενέργεια. Λοιπόν, αλλά αυτό θέλει ένα κεντρικό σχέδιο. Δεν μπορεί να εγκαθιστά ο κάθε ιδιώτης, επιχειρηματίας, ο κάθε όμιλος ή κάθε πολυεθνική, δεν ξέρω τι, όπου θέλει, όπου τον συμφέρει για να έχει μεγαλύτερο κέρδος, σε βουνά, με δάση ή στα χωράφια που είναι καλλιεργήσιμα, και να έχει τα φωτοβολταϊκά ή να έχει τις ανεμογεννήτριες. Και αυτό χωρίς σχέδιο. Το που θα γίνουν τα αιωλικά πάρκα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους, κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού.
που αυτό προτείνει μόνο το ΚΚΕ, μαζί με το ποιος θα έχει την ιδιοκτησία σε αυτά. Το ίδιο είναι και η γεωθερμική ενέργεια που έχουμε πλούτο. Μάλιστα. Οι αματικές πηγές στη χώρα μας. Έρχομαι... Και δεν αξιοποιείται. Έχουμε τον υδροηλεκτρισμό, έχουμε λίμνες, έχουμε ποταμούς. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα ύδατα πάρα πολύ καλά. Είναι μια πλούσια χώρα η Ελλάδα, με τεράστιες τέτοιου είδους παραγωγικές δυνατότητες και δεν αξιοποιούνται. Αλλά αυτό θέλει να είναι στην ευθύνη του κράτους, με επιστημονικό κεντρικό σχέδιο, να είναι κοινωνικοποιημένα αυτά. Γιατί άμα αφήνεις την αναρχία της καπιταλιστικής αγοράς και ο σώζονε αυτόν σωθεί το γιατί έχει βάλει κέρδος και ανταγωνισμούς και λοιπά και Έλληνες επιχειρηματίες και ξένοι μαζί με αυτούς, τότε οδηγήσει σε αυτά τα διέξοδα. Σε ανατιμήσεις, σε πληθωρισμούς, σε ανατιμήσεις, σε ακρίβεια και με όποιο μείγμα διαχείρισης. Έρχομαι, γραμματέα, δυστυχώς μας μένουν 1-2 λεπτά. Θα ήθελα το επόμενο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές να σας έχω μια μέρα εδώ στο στούντιο για να έχουμε πολλή ώρα και να κάνουμε ευρεία συζήτηση. Ωραία. Θα το κανονίσουμε. Με χαρά. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για τις κινητοποιήσεις των ηθοποιών και των καλλιτεχνικών σωματείων. Λένε από κυβερνητικής πλευράς ότι αν δεχθούν τα αιτήματά τους θα ξεσηκωθούν και όλοι οι πτυχιούχοι ιδιωτικών σχολών, οι ΕΚ κλπ, ζητώντας αναβάθμιση των πτυχίων τους και αυτό θα φέρει προβλήματα. Τι λέτε? Καλά, δεν είναι το ίδιο καταρχήν. Δεν είναι το ίδιο οι ηθοποιοί, οι χορευτές, οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες, όλοι αυτοί που ασχολούνται με την τέχνη, με τα διάφορα ιδιωτικά ΙΕΚ που κυκλοφορούν, γιατί και εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν όλοι. Φυσικά και εκεί πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Κάπως πρέπει να αναγνωρίζεται, διότι το παιδί όταν τελειώνει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση παίρνει το απολυτήριο λυκείου και μετά δεν πάει σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά πάει σε μια ιδιωτική σχολή, δημόσια σχολή ΙΕΚ και παίρνει ένα πτυχίο και αφιερώνει 2 χρόνια και πληρώνει και χρήματα η οικογένειά του ή ο ίδιος αν προσπαθεί να δουλέψει ταυτόχρονα για να καλύψει τα έξοδα, και εκεί πρέπει κάπως να καλύπτεται, να αναγνωρίζεται. Σωστά. Με έναν τρόπο. Σωστά. Με έναν τρόπο. Δεν. Αλλά τώρα η καλλιτεχνική παιδεία πρέπει εδώ και τώρα, να μην πω χτες έπρεπε να είναι τα πτυχία στην ανώτατη εκπαίδευση. Ούτε σε έναν διάμεσο πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Μιλάμε τώρα δηλαδή, το πάγιο αίτημα είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών. Η δημιουργία δημόσιων σχολών τεχνών, πανεπιστημιακού επίπεδου. Λοιπόν, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ, έπρεπε να γίνει χτες. Και απορώ πραγματικά, μαζί με τις κινητοποιήσεις που τις στηρίζουμε πραγματικά, που κάνουν οι καλλιτέχνες, όλα τα σωματεία και οι σύλλογοι, γιατί δεν το επιλύει η κυβέρνηση. Που στα λόγια... να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ έκανα παρέμβαση και στην κυρία Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, ναι, που της είπε ότι κακώς υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα. Βέβαια μου είπε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες, ξέρω τις αρμοδιότητες, όμως ένα διάταγμα προεδρικό που είναι σε αντίθεση με τους εργαζόμενους, με όλα τα σωματεία, ακόμα και με την κυβερνητική πλειοψηφία, διότι υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν για αυτά τα ζητήματα και όλη η αντιπολίτευση ενάντια, που σημαίνει δεν έχει την πλειοψηφία της Βουλής και βγαίνει με προεδρικό διάταγμα για αυτό το λόγο, γιατί δεν θα περνούσε στη Βουλή, έπρεπε να το γυρίσει πίσω στον Πρωθυπουργό, στην αντίστοιχη Υπουργό και να τους πει ότι πρέπει να το ξανακοιτάξετε, να το βάλετε σε διαβούλευση, να πάρετε τη γνώμη και μετά να το φέρετε. Μάλιστα. Το δεύτερο ζήτημα, η κυρία Μενδώνη, η οποία λέει ίσως είναι ευκαιρία τότε, μου απάντησε όταν έκανα παρέμβαση, να γίνουν ανώτατες σχολές πραγματικά, οι σχολές τεχνών, οι καλλιτεχνικές σπουδές και τέτοια. Αυτό στα λόγια. Της λέω πρέπει να γίνει πράξη. Γιατί δεν ήρθε η τροπολογία? Γιατί δεν ήρθε αυτό το νομοθέτημα που έσωσε τα λόγια, το μου είπε σε μένα? Το μπλοκάρει, λένε κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία πάλι, μου έχουν πει ότι το μπλοκάρει το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί θέλει και άλλα συναρμόδια υπουργεία να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί τον μπλοκάρει, αν είναι έτσι, το Υπουργείο Παιδείας? Θα ρωτήσω, γιατί δεν θα τα πούνε ανοιχτά. Θα ρωτήσω την κυρία Κεραμέως. Σε λίγο θα την έχω και θα τη ρωτήσω. Να τη ρωτήσετε και βέβαια. Βεβαίως. Πρέπει εδώ και τώρα να υλοποιηθούν τα αιτήματα των καλλιτεχνικών σωματείων, των καλλιτεχνών. Είναι άνθρωποι που αξίζουν
το χειροκρότημά μας στην πραγματικότητα. Και όχι να περνάμε καλά όταν πάμε και βλέπουμε μια συναυλία, μια παράσταση ή οτιδήποτε άλλο. Και μας προσφέρουν ανακούφιση, χαρά, ξεκούραση. Ευχαριστώ θερμά το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλημέρα, Γραμματέα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.